Ο Ολυμπιακός Βόλου έχασε την ευκαιρία να κερδίσει την νίκη Βόλου και να διατηρηθεί μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα των play-off, αποκτώντας πλέον συγκάτοικο τον Πανετολικό. Μάλιστα, την Κυριακή δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Αγρίνιο σε ένα ντέρμπι που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρωτιά και με τον νικητή, αν υπάρξει, να αποκτά σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της ανόδου. Ο Ολυμπιακός στο χθεσινό παιχνίδι με την νίκη μπορεί να ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο δεν είχε ουσία στο παιχνίδι του. Οι παίκτες του Γιώργου Βαζάκα πάλεψαν, έτρεξαν πολλά χιλιόμετρα, έκαναν για ακόμη μια φορά κατάθεση ψυχής, όμως έδειξαν σημαντική αδυναμία στην επίθεση και κυρίως στην τελική πάσα. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν άκαρπη υπεροχή, κυκλοφορούσαν μεν καλύτερα την μπάλα, είχαν περισσότερες δυνάμεις από τους παίκτες της νίκης, όπως και το σοβαρό πρόβλημα να φτάνουν σε θέση βολής με αξιώσεις. Από τον Ολυμπιακό λείπει το εύκολο γκολ και αυτό είναι ορατό. Χρειάστηκε για ακόμη μια φορά μια στημένη φάση για να πετύχει γκολ ο Ολυμπιακός, όμως το γκολ αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να πάρει η ομάδα τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Παρότι η ανασταλτική λειτουργία των Ερυθρολεύκων ήταν πολύ καλή, χρειάστηκε ένα λάθος στην άμυνα για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης για την νίκη, με τον Κίτκο να αποσοβεί το 1-2 στο 45, κάνοντας σπουδαία απόκρουση. Οι Ερυθρόλευκοι καλούνται την Κυριακή να αποσπάσουν το θετικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό, όπου με νίκη θα γίνουν το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Εμείς σήμερα είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα. Δεν απογοητευόμαστε, κοιτάμε μπροστά, έχουν μείνει άλλα 4 παιχνίδια. Θεωρώ σήμερα ότι είχαμε πρόβλημα στη τελική πάσα. Αν και χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, μας έλειψε η τελική πάσα που θα μας διευκόλυνε να βγάλουμε και άλλες ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα κοιτάμε μπροστά. Όπως είπα, έχουμε άλλα 4 παιχνίδια. Θα πάμε να νικήσουμε μέσα στο Πανετολικό, γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όπως νικήσαμε μέσα στον Ηρακλή, θεωρώ ότι μπορούμε να νικήσουμε και μέσα στο Πανετολικό. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε ένα τα παιχνίδια, έτσι ώστε στο τέλος να πανηγυρίσουμε και εμείς την άνοδό μας.